ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Hello! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου! Όπως θα και από τον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο What's on my phone! Έχω αλλάξει κινητό εδώ και λίγο καιρό, περίπου μισό χρόνο, κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι. Έχω πλέον το iPhone 11. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήμουν λιγάκι διστακτική όσον αφορά το λογισμικό, γιατί είχα το άγχο πώ θα μάθω το iPhone. Παρ' όλα αυτά, με κέρδισε η κάμερα του iPhone 11, οπότε ήθελα να δώσω κάποια χρήματα να επενδύσω πάνω στη δουλειά μου, να επενδύσω σε μια καλύτερη ποιότητα ε, εικόνα όσον αφορά το κινητό. Και επειδή ε, θέλω κάποια βίντεο να τα τραβάω και με το κινητό, να ξέρετε ότι πολλές φορές έχω κάνει βίντεο με το κινητό και δεν το έχετε καταλάβει, γιατί το iPhone 11 δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Ανυπομονώ για το 12. Και τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί άλλο το iOS... Και άλλο το Android. Και θέλω να σας πω καταρχάς για το iPhone 11, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω πάρει ποτέ, που έχω δώσει και επενδύσει τα λεφτά μου. Πραγματικά σα μιλάω. Νομίζω είναι και το καλύτερο κινητό που είχα ποτέ. Ε, έχει πάρα πολύ καλή εικόνα, κάμερα, ήχο και όλα αυτά που σας είπα πριν από λίγο. Ε, Κυρίω εγώ γι' αυτό το πήρα. Δεν άργησα να το μάθω, δηλαδή στι τρει μέρε το είχα μάθει. Παρ' όλα αυτά, οι okay, πολλέ φορέ, α πούμε, ψάχνω να δω, α πούμε, πώ γίνεται κάτι, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά το συνήθισα πάρα πολύ εύκολα γιατί πάρα πολύ μου έχετε στείλει και μου έχετε πει ότι αγχώνεστε γιατί δεν ξέρετε αν θα συνηθίσετε το iOS και αυτό είναι που σας κρατάει πίσω και δεν παίρνετε iPhone. Εγώ σας λέω ότι εγώ προσωπικά το έμαθα αρκετά εύκολα και γρήγορα. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τι έχω μέσα στο κινητό μου σιγά σιγά, τι applications χρησιμοποιώ συχνά. Έχω πάρα πολλά, να ξέρετε, έχω πολλές εφαρμογές, Άλλε τι χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, άλλε δεν τι χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου και ίσω θα πρέπει να τι διαγράψω κιόλα. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα, α το πούμε έτσι, το βλέπετε λίγο λυψό γιατί έχω διαγράψει κάποιε εφαρμογέ και κάποιε άλλε τι έχω μετακινήσει. Για αρχή, πρώτο πρώτο, όπω βλέπουμε, είναι το Instagram, of course. Δεν το ανοίγω να το αυτό εδώ πέρα, αντί θα το ανοίξω λιγάκι. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Και μετά έχουμε το Facebook, έχουμε το YouTube, κλασικά, εδώ πέρα από το YouTube κάνουμε πάρα πολλές δουλειές. Να σας πω επίσης ότι εγώ χρησιμοποιώ το κινητό μου σαν υπολογιστή, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα που πολλοί δεν μπορούν να τα κάνουν από το κινητό, εγώ τα κάνω από το κινητό. Παραδείγματο χάρη, η Μαρία, Miss Madden, μου λέει πώ μπορεί και κάνει τόσα πράγματα από το κινητό. Τύπου pin comments, να κάνω μέχρι και να προγραμματίσω βίντεο, να φτιάξω τα βίντεο μου τέλο πάντων, από το κινητό πάντα. Με βολεύει καλύτερα η αλήθεια, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή έχει πιο μικρή οθόνη. Μετά έχω το Creator Studio του YouTube, εκεί πέρα στην ουσία είναι μία εφαρμογή αυτή εδώ πέρα, που φτιάχνεις ρε παιδί μου έτσι τα βίντεό σου, ε, και μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, να δεις τα σχόλια, είναι πολύ πιο εύκολη από ότι να πας στο κανονικό YouTube application. Και είναι για τους YouTubers μόνο. Anyway, λοιπόν, παρακάτω μετά πηγαίνουμε στο Gmail, στο Gmail βλέπουμε ότι έχω... Ε, Πολλά emails μου, ok, αλλά δεν το χρησιμοποιώ για το κύριο email μου. Μετά φυσικά Netflix, το αγαπώ. Το έχω και στο κινητό, αν και έχω πάρα πολύ καιρό να δω κάποια σειρά εδώ πέρα στο κινητό. Έβλεπα όμως το Σαμπρίνα. Μετά, InShot, το αγαπημένο μου πραγματικά application, το οποίο, παιδιά, να σας πω κάτι, φτιάχνω πάρα πολλά βιντεάκια. Ε, από το InShot, αυτή τη στιγμή κιόλας έχω κάποιο που προγραμματίζω να ανεβάσω. Μετά έχω το application της Revolut, το οποίο είναι σαν τράπεζα τράπεζα, το πούμε έτσι. Το Apple Store, το ξέρουμε όλοι, έτσι, από εδώ πέρα κατεβάζουμε όλες, όλες τις εφαρμογές. Μετά το FaceTime, με τα κάμερα, μετά το mail, το οποίο είναι mail του, της Apple και εδώ μέσα έχω τα κύρια emails μου που μιλάω για τα επαγγελματικά μου. Το ε, ρολόι, Maps, Apple Maps είναι αυτό by the way και δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ, προτιμώ το Google Maps γιατί με βολεύει καλύτερα. Το Weather για τον καιρό, το Podcast δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωούλα μου, ίσως να αρχίσω να το χρησιμοποιώ. Το Apple TV, το οποίο υποτίθεται για τον πρώτο χρόνο ήταν δωρεάν για κάποιον που έπαιρνε iPhone ή οτιδήποτε τέλο πάντων αγόραζε. Αλλά να σα πω την αλήθεια μου, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. πες να μην το έχω ενεργοποιήσει κιόλα. Δεν ξέρω. Ε, μετά έχει ένα άλλο Health εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Photos και το Unfold. Το Unfold τώρα τι είναι. Το Unfold περιέχει διάφορα templates τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε διάφορα ωραία stories. Και μετά Πηγαίνω στη δεύτερη σελίδα που και εκεί πέρα έχω κάποια πράγματα. Εδώ πέρα δεν τα χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ, δηλαδή σπάνια θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα. Έχω τα files, αυτό εδώ πέρα που λέει find my δεν ξέρω τι είναι, το shortcuts δεν ξέρω τι είναι, το iTunes Store δεν το έχω χρησιμοποιήσει, τα tips δεν το έχω χρησιμοποιήσει, contacts, προφανώς οι επαφές, το watch, δεν έχω apple watch, δεν ξέρω αν θα πάρω και ποτέ, ε, τα utilities εδώ πέρα όπως βλέπετε λέει voice memos, compass, ε, πώς λέγεται, πηξίδα, Measure, αν θέλει να μετρήσει κάτι. Και το Calculator. Οκ. Ε, okay. Σας λέω, από αυτό εδώ πέρα σπάνια χρησιμοποιώ κάτι. Το Facebook Page, το οποίο εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις τις σελίδες σου, ε, να μιλάς, να κάνεις διάφορα πράγματα στις Facebook σελίδες σου, αντί να πηγαίνεις κατευθείαν στο application του Facebook, μπορείς να πας στο Facebook Pages. Και ένα άλλο που λέει Bike Unchained Tool. Δεν έχω ιδέα τι είναι, δεν ξέρω αν θέλω να μάθω. Τα Clips. GarageBand, γενικά εδώ πέρα δεν χρησιμοποιώ σχεδόν τίποτα, πραγματικά, οπότε πηγαίνω παρακάτω και στην τρίτη σελίδα εδώ πέρα χρησιμοποιώ κάποια πράγματα βλέπετε έχω το Spotify, το TikTok φυσικά, Google Maps το Google Authenticator έχω αυτό εδώ πέρα το Home, δεν ξέρω τι είναι Camera Connect, είναι στην ουσία ένα application όπου κάνει connect, συνδέει το κινητό σου με την κάμερα και έτσι. Δεν χρειάζεται να πα στην SD κάρτα σου, στον υπολογιστή, να πάρει από εκεί τα αρχεία, να τα στείλει στο κινητό και μπλα μπλα μπλα. Τα στέλνει κατευθείαν από την κάμερα στο κινητό. Μετά έχουμε το Visco. Στην ουσία είναι μια εφαρμογή που φτιάχνει φωτογραφίε. Το Poki. Το Poki δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι, αλλά ε, σου βγάζει ρε παιδί μου προσφορέ ε, για το supermarket και όλα αυτά. Και δίνει και κάτι κουπόνια, δεν θυμάμαι, κά, κάτι τέτοιο οπότε το έχω και αυτό εδώ πέρα, αν και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Το PixArt, uh, και αυτό είναι έτσι για να φτιάχνεις φωτογραφίες, το Lightroom, το Lightroom το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, ε, το αγαπώ. Το Picnic, το οποίο θα σας δείξω λίγο τι είναι αυτό. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει μια φωτογραφία μου με τη Rose, και δείτε λίγο, δώστε βάση στον ουρανό, βάζω εδώ πέρα τα φίλτρα, και άμα δείτε βγαίνουν και κάτι συννεφάκια ε, και γενικά έχει διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά θα σα πω, το χρησιμοποιώ πιο πολύ όταν θε, θα κάνω κάποια έτσι πιο ωραία φωτογράφηση παρά έτσι selfies κτλ. Μετά έχουμε ένα WWE Mayhem. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Πε να το έχει κατεβάσει ο Κωνσταντίνο για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Θα το διαγράψω. Μετά το LG Think. Q. Στην ουσία τώρα τι είναι αυτό, είναι ένα application της LG που μπορεί με τον ήχο που θα κάνει η οικοσυσκευή σου να καταλάβει τι πρόβλημα έχει. Το είχα κατεβάσει γιατί κάποια στιγμή ε, υπήρχε ένα πρόβλημα με το πλυντήριο. Βασικά νόμιζε ότι υπήρχε πρόβλημα με το πλυντήριο, αλλά τελικά απλά δεν είχα ανοίξει την, πώς το λένε, την παροχή νερού. Και παιδιά, σα τορκίζομαι. Έκανε ένα ήχο το πλυντήριο, το έβαλα αυτό να το ακούσει και μου έβγαλε ότι δεν παίρνει νερό το πλυντήριο. Και λέω. Κάτσε να το τσεκάρω, αν και αποκλείεται να μην είναι ανοιχτή εκεί πέρα η βαλβίδα, όπω λέγεται. Το άνοιξα και όμω ήταν κλειστή. Απίστευτο και όμω αληθινό. Μετά έχουμε το Story Art, είναι και αυτό ένα application όπου μπορείτε να φτιάξετε έτσι ωραία stories. Um, το Crypto.com του Κωνσταντίνου Πράγματα. Google Photos, Viber. Α, ah, έχω πολλά τελικά. Μετά πάμε στην επόμενη σελίδα. Έχουμε. Έχω ένα application που λέει Music Download. Το έχω κάνει για να κατεβάσω κάποια μουσική, αλλά τελικά δεν με βοήθησε. Δεν ξέρω γιατί το διέγραψα. Το Curve, και αυτό είναι το Κωνσταντίνου, αφήστε το. Wish, α, έχω κατεβάσει το application του Wish, αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μετά έχω το Tidal, που είναι σαν το Spotify, το Hulu, το Windscribe, Windscribe κάπως δεν ξέρω κάτι αυτό. Και μετά πάμε στο αγαπημένο μου, σε φορά application. Παιδιά, πραγματικά να σας δείξω κάτι. Εδώ πέρα, ε, ου, μείω 40%, what? Εδώ πέρα έχω Τέσσερα παιχνίδια, το Gardenscapes, το Coin Master, το Toon Blast και το Homescapes, ε, τα οποία τα χρησιμοποιούσα πριν αλλάξει χρονιά, δηλαδή το τέλος του 2019 πάρα πολύ συχνά, τώρα έχω να μπω κάτι αιώνας. Μετά έχω το Oasa Telematics, το οποίο μαζί με το Oostbus, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί τα έχω κατεβάσει. Μετά έχω μία κάμερα εδώ, κούνικα, μου λέει δεν ξέρω τι είναι αυτά. Και... Ζάρα στραντιβάριους, ζάρα χώμενο, είτε δεν υπήρχε περίπτωση αυτά τα application να λείπουν από το δικό μου κινητό. Μετά έχουμε το application της Ryanair, γιατί όταν θες να ταξιδέψεις τσουπ τσουπ είναι πάρα πολύ εύκολο με τη Ryanair. Μετά έχουμε το Snapseed και αυτό είναι μια εφαρμογή για να φτιάχνεις φωτογραφίες σου. Μετά έχουμε το Airbnb, για να κλείνεις Airbnb όταν ταξιδεύεις. Μετά έχουμε το Storylight Highlight, αυτό τώρα θα σας πω ότι το είχα κατεβάσει, ήθελα να φτιάξω τα highlights... Uh, στο instagram προφίλ μου στην ουσία όμως ήθελα να φτιάξω το εξώφυλλο οπότε ναι μετά το whatsapp, το οποίο WhatsApp by the way το κατέβασα μόνο και μόνο για να συνεννοηθούμε με τον taxi -G, uh, στην Ταϊλάνδη δεν το έχω διαγράψει ακόμα έχω το application της Pull&Bear, το My CU και My Vodafone uh, το recorded όταν θέλω να κάνω record uh, το screen πώς το λένε την οθόνη του κινητού αλλά Τώρα πλέον επειδή με το iPhone μπορώ να το κάνω μέσω του iPhone, νομίζω ότι είναι περιττό θα το διαγράψω. Μετά έχουμε το Layout, το οποίο στην ουσία είναι για να φτιάχνεις κολάζ. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά για το Instagram και κυρίως για το Famous κανάλι. Το Application Persca το, το Deepop, το οποίο είναι στην ουσία ένα application που μπορείς να βάλεις, να πουλήσεις ρούχα σου ή να αγοράσεις ρούχα αρκετά φθηνότερα, είναι μεταχειρισμένα. E-Food φυσικά, το Twitch, το Moniz, Uh, και αυτό είναι μία τραπεζική, μία ίντερνετική τράπεζα, Volt uh, Blossom το οποίο, θα σας πω παιδιά, αυτό το blossom το έ, έβαλα στην ουσία γιατί ήθελα να δω ε, αν τα φυτά μου είναι υγιή. <laughs> αλλά δεν λειτουργεί, δεν ξέρω. Θέλω να κατεβάσω μία εφαρμογή που να είναι όντω legit. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Πρέπει να το διαγράψω και αυτό. Και τέλο το Messenger. Στην ουσία, από ό,τι καταλάβαμε, το resume είναι ένα. Πρέπει να φτιάξω τα application στο κινητό μου. Το βλέπετε ότι τα έχω λίγο όπω να είναι. Αλλά πραγματικά επειδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ λίγα μέσα στην καθημερινότητά μου και σπάνια θα χρησιμοποιήσω παραπάνω από αυτά που, σας, ε, που χρησιμοποιώ γενικά. Ε, λίγο το έχω αφήσει στη μοίρα του. Αλλά τώρα όντω πρέπει να κάτσω να διαγράψω αρκετά. Γιατί πολλά τα έχει κατεβάσει και ο Κωνσταντίνο και άλλα. Τα έχω κατεβάσει εγώ που πλέον δεν, ε, δεν τα χρησιμοποιώ. Οπότε μου είναι αδιάφορα. Εγκεφαλικό. Ναι. Οπότε ναι, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα application, τις δικές σας αγαπημένες εφαρμογές για να τις δοκιμάσω κι εγώ. Προτείνετε μου τις καλύτερες, βρε αδερφέ, από αυτά που σας έδειξα. Αν δεν είδατε κάποιο έτσι αγαπημένο σας application, πείτε μου, βρε Άννα, τσέκαρε και αυτό. Τσουκ τσουκ. Μην ξεχάσετε φυσικά να μου ακολουθήσετε στο Instagram, να πατήσετε το κουμπάκι τη εγγραφή και το καμπανάκι γιατί έρχονται πολύ ωραία βίντεο. Πλέον ανεβάζουμε 4 φορέ την εβδομάδα. Τι άλλο να κάνω, Παναγία μου! Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε φυλάκια πολλά. Παναφύγει στο κινητό μου. Yeah. yeah.